Γεια χαρά gamers, καλό μήνα και καλώς ήρθατε στις νέες κυκλοφορίες Σεπτέμβρη. Αυτός ο μήνας έχει πολύ δυνατές κυκλοφορίες και όχι μόνο νέες, αλλά και πολύ ωραία ports όπως το Baldur's Gate που θα δούμε για το PS5. Μάνο, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου, να φανταστώ το hack and slash dating simulator? Καταρχήν, καλή σεζόν σε όλους. Αυτός ο μήνας είναι ο μήνας που περιμέναμε όλη τη χρονιά, γιατί έχουμε Starfield και FIFA. Και τελειώνει η συζήτηση εδώ. Είναι οι δύο παιχνιδάρες του χρόνου. Τέλος. Εντάξει. Πρώτη του μήνα έχουμε το Mega Man X Dive Offline, ένα side-scrolling action game, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PC, αλλά θα το δούμε και σε mobile devices όπως Android και iOS. Την πρώτη του μήνα κυκλοφορεί επίσης για PlayStation και Xbox το Bomb Rush Cyberpunk, το οποίο μοιάζει αρκετά με το Jet Set Radio, για όσοι το θυμούνται. Είχε ήδη κυκλοφορήσει από τις 18 Αυγούστου για PC και Nintendo Switch. Και μετά συνεχίζουμε με το παιχνίδι που ο Μάνος ανυπομονεί να παίξει. Κίνηση από εσάς. Το Starfield της Bethesda, το οποίο είναι πολυαναμενόμενο action RPG και θα μπορείτε να ελέγξετε και την κάμερα, να την κάνετε είτε τρίτου προσώπου είτε πρώτου προσώπου, όπως και στο Skyrim. Άλλωστε είναι κάτι σαν το Skyrim στο διάστημα. Στο Starfield λοιπόν, σύμφωνα με το σενάριο, το έτος 2310 πολέμησαν οι φατρίες United Colonies και Free Star Collective σε ένα πόλεμο που ονομάζεται Colony War. Το παιχνίδι ξεκινάει 20 χρόνια μετά από αυτόν τον πόλεμο, σε καιρό ειρήνης. Θα έχει 1000 πλανήτες, αν και το 10% από αυτούς θα περιέχουν ζωή, ενώ θα έχουμε και φεγγάρια πλανητών και διαστημικούς σταθμούς. Ξεκινάτε φτιάχνοντας το χαρακτήρα σας, ο οποίος όπως και στο Skyrim δεν μιλάει, και επιλέγετε το ιστορικό σας ως ήρωας και έχετε 3 αρχικά skills. Όσο πολεμάτε και αποκτάτε XP και ανεβαίνετε level, θα ξεκλειδώνετε νέα skills. Υπάρχουν δεκάδες skills χωρισμένα σε 5 κατηγορίες και υπάρχουν 4 levels από traits, τα οποία δίνουν τόσο buff όσο και nerf στο χαρακτήρα σας. Στο Starfield αναλαμβάνετε αποστολές, δημιουργείτε ένα πλήρωμα, αποκτάτε αεροσκάφη, κάνετε αεροπειρατείες και κλέβετε αεροσκάφη άλλων και θα υπάρχει και crafting για να φτιάχνετε νέα αεροσκάφη ή να χτίζετε ακόμα και τη δική σας βάση. Στα αεροσκάφη μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάθε μέρος του αεροσκάφους, να βάλετε ή να βγάλετε όπλα, διακοσμητικά στοιχεία, ακόμα και να ορίσετε τα χρώματά του μέσα από πολλές επιλογές για customization. Στο Starfield το κλέψιμο, pickpocket, θα γίνεται με stealth σε real time, ενώ ο εχθρός κινείται. Θα μπορείτε επίσης να κάνετε σχέσεις με NPCs και θα υπάρχουν άπειρα mods όπως και στο Skyrim. Έχουμε δει gameplay βίντεο, υπάρχει ένα έτσι πολύ εθιστικό σύστημα μάχης αντίστοιχο των άλλων action RPGs της Bethesda και τέλος θα αγοράζετε και σπίτια στο Starfield και θα μπορείτε να μεταφέρετε λαθρέα αντικείμενα στο αεροσκάφο σας και να τα πουλάτε ακριβότερα. Αν σας πιάσουν, τότε μπορείτε να προσπαθήσετε να ξεφύγετε, να πληρώσετε πρόστιμο ή να μπείτε φυλακή. Επίσης θα μπορείτε να μπείτε και σε factions τα οποία θα σας δίνουν αποστολές. Έτσι όμορφα και ωραία. Πολύ ωραία τα είπες. Και εσείς οι ατομάτιδες κρατάτε σημειώσεις, γιατί όπως έχουμε δει σιγά σιγά, ό,τι έχουμε δει στα video games συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Και με αυτά προχωράμε την ίδια ημέρα στο Baldur's Gate 3, το οποίο θα κυκλοφορήσει για PS5. Το έχουμε ήδη δει σε PC το προηγούμενο μήνα, απλώς εσείς που παίζετε μόνο PS5 δεν θα μπορέσετε να παίξετε Starfield, αλλά η Larian Studios μας έχει μια πολύ ωραία επιλογή. Να πούμε επίσης ότι οι σημαντικότερες κυκλοφορίες του μήνα είναι σε αυτό το βίντεο και όλες τις κυκλοφορίες στο Game.gr και έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό το μήνα, γιατί τα περισσότερα games του Σεπτεμβρίου δεν τα αναφέρουμε καν σε αυτό το βίντεο, αναφέρουμε μόνο τα σημαντικότερα. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλά games για να παίξετε. Μπείτε στο gamer.gr μενού νέες κυκλοφορίες, υπάρχουν games για Nintendo Switch, visual novels, farming simulators, έχει πολύ πράγμα, πηγαίνετε και θα δείτε. Και κλείνει ο Μάνος με ένα dub. Λοιπόν, 7 του μήνα συνεχίζουμε με το Final Fantasy 7 Ever Crisis. Πρόκειται για ένα spin-off του Final Fantasy 7 λοιπόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει για Android και iOS. Το παιχνίδι θα είναι free-to-play, αλλά θα υπάρχουν loot boxes, δυστυχώς. Και επίσης θα έχουμε και Active Time Battle System. 8 του μήνα έχουμε το Fae Farm, ένα farming simulation ας πούμε, με πολύ λίγη μαγεία μέσα, για έναν μέχρι και 4 παίκτες. Εσάς που σας αρέσει να φτιάχνετε φάρμες, αλλά θέλετε να βάλετε και λίγη μαγεία μέσα, θα μπορέσετε λοιπόν στον κόσμο της Αζόρια, παίζοντας το Fae Farm. Και έχει και RPG στοιχεία, να το πούμε και αυτό. Θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και Fae Farm. Φάε από τη φάρμα. Αυτά που βγάλαμε. Λοιπόν, κριντζάραμε όλοι. Εντάξει, 12 Σεπτεμβρίου έχουμε το Myth Force. Μιας και μιλάμε για RPG, αλλά αυτό εντάξει είναι λίγο πιο σοβαρό. Action RPG με κάμερα πρώτου προσώπου. Είναι roguelike με καρτινίστικα γραφικά και σε αυτό παίζετε έως και 4 παίχτες ταυτόχρονα και αντιμετωπίζετε εχθρούς σε dungeons. Okay, συνεχίζουμε με το Eternights, που είναι το dating simulation παύλα hack and slash που σας είπα στην αρχή. Εδώ θα πρέπει να αντιμετωπίσετε διάφορα πλάσματα, τρομακτικά και καλά. Και αφού τα αντιμετωπίσετε, μετά θα μπορείτε να γνωρίσετε
γνωρίσετε εθέρειες όμορφες υπάρξεις. 13 Σεπτεμβρίου, για όσους είναι fans, θυμάστε τώρα παλιών Bomberman, Dyna Blaster κτλ. Εκείνα τα Arcade Games όπου αφήνουμε μια βόμβα σε ένα σταυροδρόμι και σκοτώνει και τα άλλα πλάσματα. Και υπάρχει το Super Bomberman R2. Έχει βγει και η πρώτη έκδοση για όσους την έχουν προλάβει. Ευκαιρία είναι. Είναι το γνωστό Arcade Game της Konami που βάζετε βόμβες σε λαβύρινθους για να σκοτώσετε τους εχθρούς σας. Έχει 2D gameplay και 3D γραφικά, καθότι είναι πιο σύγχρονο. 14 του μήνα έρχεται το The Crew Motor Fest, το οποίο είναι συνέχεια του The Crew που έχουμε δει. Εδώ πέρα θα παίζετε στο Oahu, που έχει πρωτεύουσα τη Honolulu. Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο νησί των συμπλεγμάτων της Χαβάης. Εδώ πέρα θα γίνεται ένα φεστιβάλ λοιπόν, στο οποίο θα μπορείτε να πάρετε μέρος και δεν θα οδηγάτε μόνο αυτοκίνητα αυτή τη φορά, αλλά και μικρά αεροπλανάκια τύπου Cessna ή βάρκες. Θα κυκλοφορήσει για PC, PS4, PS5, Xbox One και Xbox Series X. Και συνεχίζουμε με το Inspector Gadget Mad Time Party. Πρόκειται για ένα adventure. Ναι, σε όσους λέει κάτι το όνομα Inspector Gadget, είναι ο επιθεωρητής Σαΐνης, ο οποίος λοιπόν εδώ πέρα θα πρέπει να λύσει κλασικά τα διάφορα μυστήρια που έχουμε δει στη σειρά, όσοι την έχετε δει δηλαδή. Επίσης να πούμε ότι η Χριστιανά είναι η ανιψιά του Dr. Σαΐνη, έτσι. Όπως έχετε δει και από το μόνιμο καρτούν. Ήτανε μικρή τότε, ήτανε μέσα από τη σειρά άνιμε, την πήραμε και τη φέραμε in real life. Είναι fun fact. Μην τα λες αυτά. Δεν πρέπει να ξέρουν τι καλή detective είμαι. Και συνεχίζουμε με ένα πολύ ωραίο RPG, το οποίο θα κυκλοφορήσει για Android και iOS. Μιλάμε για το Monster Hunter Now από την Niantic, που είναι developer του Pokemon Go. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ πέρα, μέσω του AR, δηλαδή augmented reality, θα πρέπει να πιάσετε κάποια πλασματάκια ή τερατάκια, σε αυτή την περίπτωση, τα οποία θα βρίσκονται στον έξω κόσμο. Ακριβώς όπως παίζαμε το Pokemon Go, που στοχεύαμε το κινητό μας μπροστά και βρίσκαμε Pikachu, Charizard και τα σχετικά, τώρα θα βρίσκουμε άλλα πλασματάκια. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα έχει βέβαια το ίδιο hype που είχε το Pokemon Go, αλλά σίγουρα είναι κάτι ωραίο σε περίπτωση που είστε έξω και δεν έχετε τι να κάνετε. 18 Σεπτέμβριο έχουμε το Gloomhaven, ένα action RPG, το οποίο έχει κυκλοφορήσει ήδη στα PC και τώρα έρχεται και στις κονσόλες. 19 Σεπτεμβρίου έχουμε το Lies of P, ένα action RPG Souls-like, του οποίου το demo το παίξαμε κιόλας στο PlayStation 5 και μας άρεσε πάρα πολύ. Ακριβώς. Τι είναι όμως τώρα το Lies of P, γιατί ο κόσμος μπορεί να μην καταλάβει έτσι όπως είναι όμορφο και σοβαρό. Βασίζεται σε νουβέλα του 1888, που έχει να κάνει με το Πινόκιο και το Τζεπέτο. Ναι, η γνωστή ιστορία με το Πινόκιο. Όπως είπε και ο Μάνος, παίξαμε το demo στο PS5, γενικότερα μας άρεσε καθώς πρόκειται για action RPG και souls-like game. Εδώ πέρα ελέγχουμε τον sci-fi Πινόκιο λοιπόν, ο οποίος έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πάνω του, όπως μηχανικό χέρι, για να τραβάει διάφορα πράγματα. Επίσης μπορεί να πετάει γάτζο ή μπορεί να βγάλει φλογοβόλο. Η ποικιλία εχθρών που είδαμε στο demo ήταν μικρή. Μπορούμε πέρα από αυτά τα gadgets που σας είπαμε να χρησιμοποιήσουμε και όπλα, δηλαδή σπαθιά, πέλεκι, να κάνουμε dodge, να κάνουμε block επιθέσεις και επίσης θα υπάρχει crafting με 30 είδη όπλων και 100 συνδυασμούς. Και πολύ σημαντικό είναι και το lying system, στο οποίο όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να λέτε ψέματα σε διάφορες κομβικές στιγμές και αναλόγως με το που λέτε τα ψέματα ή δεν τα λέτε, θα έχετε ένα από τα τρία φινάλε. Αρκετά ενδιαφέρον έχω να πω. Ναι, είναι όπως λέμε Lies of Pinocchio ο τίτλος του, απλά δεν ξέρουμε τι παίζει με τα δικαιώματα και γιατί αποφεύγουν τη λέξη ή αν είναι έτσι απλά για branding. 19 του μήνα έχουμε το Mortal Kombat 1 και είναι και αυτό ένα από τα μεγάλα games του μήνα, θα πρέπει να το είχα αναφέρει και στην αρχή ή απλά εντάξει τόσα Mortal Kombat έχουμε παίξει, μπας περιπτώσει. Mortal Kombat 1 έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ταυτόχρονα reboot και sequel του Mortal Kombat 11. Θα υπάρχουν 21 βασικοί χαρακτήρες, 15 cameo, ενώ υπάρχει και το Combat Pack DLC με 6 επιπλέον χαρακτήρες. Το παιχνίδι θα έχει story mode και online multiplayer, ενώ θα υπάρχει και το σύστημα Air Combat Combo που είχαμε δει και στο Mortal Kombat Armageddon. Τα fatalities θα γίνονται πιο εύκολα σε σχέση με το παρελθόν, δηλαδή θα μπορείτε να πατήσετε π.χ. κάτω-κάτω και ένα κουμπί από οποιαδήποτε απόσταση, ώστε να εκτελέσετε ένα fatality κανονικά, χωρίς να ψάχνετε διάφορους τρελούς συνδυασμούς κουμπιών. Επίσης, θα πωλείται και η Mortal Kombat Collector's Edition με φιγούρα 42 εκατοστών του Liu Kang. 21 του μήνα έρχεται το Payday 3, λοιπόν. Μετά το τέλος του Payday 2, που η ομάδα αποφάσισε να τα σπάσει, θα τα ξαναβρούν λοιπόν μεταξύ τους. Για άλλη μια φορά αποφασίζουν να ενωθούν. Το σενάριο θα διεξάγεται στη Νέα Υόρκη και εδώ πέρα να πούμε ότι θα έχουμε και πραγματικές τοποθεσίες. Θα χρησιμοποιήσουμε ziplines για να ταξιδέψουμε, ενώ σε κάποιες αποστολές θα μπορούμε να πάμε full action και σε άλλες που δεν μπορούμε θα πάμε με stealth. Επίσης, guest star είναι ο rapper Ice-T.
Περνάμε στο Ring The Last Child, το οποίο είναι Metroidvania, που θα κυκλοφορήσει για όλα τα format. 28 του μήνα έχουμε το Infinity Strash, Dragon Quest The Adventure of Dai, ένα action RPG από την Square Enix, το οποίο θα είναι βασισμένο στην ιαπωνική σειρά anime. Και 29 Σεπτεμβρίου, άλλο ένα τεράστιο παιχνίδι για αυτό το μήνα, είναι το EA Sports FC24, ή και το FC24, είναι το νέο FIFA. Και το λέμε αυτό για να μην πάτε στα καταστήματα του χρόνου και αγοράσετε κάποιο παιχνίδι που θα λέγεται FIFA και την πατήσετε όπως τότε με το Championship Manager που μας παίρνετε τηλέφωνο στο ραδιόφωνο και κλεγόσασταν αν στέλνατε μήνυμα στο Game.gr και λέγατε «Α, πήγα και αγόρασα το Championship Manager και δεν... τι χάλια παιχνίδι είναι αυτό, δεν είναι αυτό που περίμενα». Και είχε βγει το Football Manager. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και τώρα. Δηλαδή το FIFA που ξέρατε λέγεται πλέον FC ή EA Sports FC. Όταν θα βγει κάποιο FIFA κάποια στιγμή από την Ομοσπονδία, να ξέρετε ότι θα είναι μια πατάτα, σας το διευκρινίζουμε. Λοιπόν, φέτος στο FC24 έχουμε διάφορες νέες αλλαγές, τελειοποίηση του gameplay και νέα engine. Θα έχουμε τη Frostbite Engine με τεχνολογία Hypermotion 5, η οποία χρησιμοποιεί δεδομένα από 180 ομάδες του κόσμου για να απεικονίσει ρεαλιστική κίνηση ποδοσφαιριστών. Θα υπάρχουν τα επίσημα δικαιώματα των διοργανώσεων της UEFA και συγκεκριμένα Champions League, Europa League και Super Cup. Η βάση δεδομένων θα έχει 30 πρωταθλήματα, πάνω από 19.000 ποδοσφαιριστές, πάνω από 100 γήπεδα και πάνω από 700 ομάδες. Θα υπάρχει επίσης ένα νέο μοντέλο φωτισμού, ενώ όσον αφορά τα modes θα έχουμε το Ultimate Team, το Career, τα Φιλικά, το Clubs Mode, γνωστό παλιότερα και ως Pro Clubs, και το Volta Football Mode. Στο Career Mode θα έχουμε το Manager Career και το Player Career. Στο Manager Career θα έχουμε περισσότερα training modes και προσθήκες τύπου Football Manager, όπως το ότι θα διαλέγετε τη φιλοσοφία της ομάδας στα Tactics, για παράδειγμα αντεπίθεση, την άμυνα Pullman κτλ. Θα υπάρχει επίσης ένα νέο σύστημα με coaches για να προσλαμβάνετε γυμναστές για την καλύτερη προπόνηση της ομάδας, αλλά και pre-match reports για κάθε αντίπαλό σας, όπου θα αναλύονται τα δυνατά και αδύνατά του σημεία. Στο Player Career, οι ατζέντιδες θα σας παρουσιάζουν συλλόγους για να παίξετε και τους στόχους που θα σας θέτει κάθε σύλλογος. Οι παίκτες θα έχουν 34 play styles, όπως Trickster, Speed Dribbler, Whipped Pass, Power Header, Power Shot, Finesse Shot, Intercept, δηλαδή κόψιμο με tackling, Block, δηλαδή μπλοκάρισμα στο shoot κτλ. Οι παίκτες παγκόσμιας κλάσης θα έχουν τα Play Styles Plus, τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σε αυτά τα πλαίσια θα υπάρχει π.χ. και το Power Shot Plus, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το περισσινό Power Shot, αλλά σε Play Style Plus. Εν τω μεταξύ θα υπάρχει και Play Style Bruiser Plus, δηλαδή παίκτης πυγμάχος, ένας αμυντικός για παράδειγμα, που στις διεκδικήσεις σπάει τα κόκαλα του αντιπάλου του. Ό,τι πρέπει δηλαδή για να βγάζετε τραυματίες στους παίκτες του αντιπάλου. Στο Ultimate Team Mode το Chemistry System θα βελτιωθεί και υπάρχουν τα Evolutions με τα οποία θα αναπτύσσετε ορισμένα skills των ποδοσφαιριστών σας. Τα Position Modifiers θα αφαιρεθούν και θα μπορείτε να αλλάξετε θέση στους παίκτες σας όποτε το θελήσετε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και τέλος θα υπάρξει εξέλιξη και στα Archetypes των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι στο παιχνίδι θα τρέχουν λίγο πιο γρήγορα από τους πραγματικούς ποδοσφαιριστές. Συνεχίζουμε με το Cocoon, ένα πολύ ενδιαφέρον puzzle adventure από την Annapurna, και κλείνουμε με το Fate Samurai Remnant, το οποίο θα αποτελεί action RPG από την Omega Force και την Koei Tecmo, από την σειρά Fate λοιπόν, που έχει βγάλει και το Fate Stay Night. Αυτά λοιπόν από εμάς, ελπίζουμε να περάσετε ευχάριστα αυτό το καλοκαίρι. Να περάσετε ωραία στις διακοπές σας όσοι πήγατε. Εγώ προσωπικά είναι η πρώτη χρονιά στη ζωή μου που δεν πήγα διακοπές, γιατί είχαμε πάρα πολύ δουλειά και στο PR World και με το scouting που ξεκίνησα να ασχολούμαι, που είχα αναλάβει πλέον τρεις ομάδες. Και με το προσωπικό μου κανάλι που ανεβάζω 3 βίντεο την εβδομάδα. Του χρόνου σίγουρα θα έχω περισσότερο χρόνο. Πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Γενικότερα αυτό το καλοκαίρι δεν ήταν ό,τι καλύτερο για να περάσουμε καλά, αλλά ήταν ιδανικό για εμάς που κάναμε δουλειά για τη νέα σεζόν. Έτσι. Έρχονται πραγματάκια. Πείτε μας πώς περάσατε. Ευχόμαστε καλό μήνα και καλή σεζόν σε όλους. Τα λέμε και στο gamer.gr. Καλό μήνα.